Θράξη καλύτερα με τον Υφυπουργό Ιστορικών Μακεδονίας Θράξη, τον κύριο Θεόδωρο Καράγλο, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μιχολού, σε εσάς, στους ακροατές σας, στους συνεργάτες σας και σε όλους τους που μας ακούνε στην Πιερία και όχι μόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με όλα αυτά που βιώνουμε το τελευταίο καιρό και εννοώ το δεύτερο κύμα του κορονοϊού, όλα όσα ακούμε από τους επιστήμονες και πώς αυτά πλέον έχουν επιδράσει και στην ψυχολογική σύνθεση των πολιτών, αλλά κυρίως στις οικονομικές συνέπειες που φοβούμαστε όλοι, τις περαιτέρω αν θέλετε οικονομικές συνέπειες. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας. Ναι. Να πω ότι με ανησυχία παρατηρώ αυτά τα οποία γίνονται και εγώ. Χθες είχαμε ιστορικό ρεκόρ των κρουσμάτων. Βέβαια πολλά από αυτά αφορούσαν τα 185, αν θυμάμαι καλά, τον οικισμό εκεί πέρα που έχει δημιουργηθεί για τους πρόσφυγες και τους ελαφρομετανάστες στην Λέσβο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν σημαίνει ότι το υπόλοιπο των κρουσμάτων δεν ήταν πολύ σημαντικός αριθμός. Να θυμηθούμε ότι 174 από αυτά ήταν στην περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι όχι απλώς σε πορτοκαλί, αλλά πλησιάζει να γίνει κόκκινο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Να πω επίσης ότι στην Βόρεια Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής πάμε καλά. Τα κρούσματα τα οποία είχαν παρατηρηθεί την προηγούμενη εβδομάδα που οφειλόταν σε δύο συγκεκριμένα εργοστάσια στον νομό Πέλλας και βέβαια ακουμπούσαν λίγο και την Πιερία, λίγο την Ημαθία και αρκετά το νομό Κιλκής, φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο, έχουν υποχωρήσει πλέον τα νούμερα, όπου και να βγαίνουν είναι μονοψήφια. Χθες, ας πούμε, από ό,τι θυμάμαι, η Πιερία δεν είχε κανένα κρούσμα. Ναι. Η Πέλα είχε μόνο ένα, η Θεσσαλονίκη είχε μόνο πέντε. Που θεωρώ ότι σημαίνει ότι αυτό είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για την υπόλοιπη χώρα. Ήδη στην Αττική υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Θέλω να πιστεύω ότι με την ολοκλήρωση των μέτρων αυτών έως τα τέλη του μήνα θα φανεί κάποιο αποτέλεσμα. Αν δεν φανεί, προφανώς θα υπάρξουν και άλλα μέτρα ή ανανέωση των υπαρχόντων ή και συμπλήρωση με νέα μέτρα. Θα πρέπει όλοι να προσέχουμε. Ο κορονοϊός είναι παρόν. Δυστυχώς δεν έχει νικηθεί ακόμη. Ελπίζουμε, προσευχόμαστε, αγωνιούμε και περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Και αυτό το λέω γιατί πριν από ένα μήνα περίπου είχα ένα τραπέζι με το CEO, το διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, της μεγάλης της φαρμακευτικής εταιρείας, ο οποίος είναι θεσσαλονικιός εβραϊκής καταγωγής, ο Άλμπερτ Μπουρλά, ο οποίος μου είπε ότι ως τα τέλη του χρόνου η Pfizer θα βγάλει ένα εμβόλιο που θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει δραστικά, σε ποσοστό περίπου 80% θα έχει επιτυχία, τα ζητήματα κορονοϊού. Και ο ίδιος μου στείλει ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα, εκτιμάει δηλαδή ότι μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι την Άνοιξη δηλαδή, ο κορονοϊός έχει αντιμετωπιστεί από όλες τις χώρες, γιατί θα έχουν βγει και από άλλες εταιρείες αντίστοιχα εμβόλια. Άρα λοιπόν, αν είμαστε λίγο σοβαροί, αν προσέχουμε, αν υπακούμε στις οδηγίες των ειδικών των γιατρών, γιατί δεν είναι πολιτικές οι οδηγίες, δεν δίνουμε εμείς η κυβέρνηση, δεν μας κάπνισε στα καλά καθούμενα να λέμε ότι θα κλείνουν τα μαγαζιά στις 12 η ώρα ή θα πρέπει να φοράνε τα παιδιά μας μάζι στο σχολείο. Ακολουθούμε τις οδηγίες των γιατρών. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε τις οδηγίες των γιατρών, των ειδικών, των λοιμοξιολόγων, θέλω να πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τις μικρότερες δυνατόν επιπτώσεις. Και βέβαια από την άλλη πλευρά έχουμε και την κατάσταση στα σχολεία, από και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο καλείται να χειριστεί η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας. Αφενός το πώς πρακτικά θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, γιατί στην πράξη φαίνονται κάποιες αδυναμίες, και από την άλλη έχουμε τις καταλήψεις. Η Θεσσαλονίκη είναι μια περιοχή που είναι υψηλά στο δείκτη σε ό,τι αφορά τον αριθμό των σχολείων που τελώνουν υποκατάληψη. Στην Πειραιά συμβαίνει κάτι ανάλογο, υπάρχουν δηλαδή κάποια σχολεία, τους αρνητές δηλαδή της μάσκας, και είναι ένας επιπλέον, θα μπορούσαμε να πούμε, πονοκέφαλος και το πώς μπορούν τα παιδιά αυτά να τα μεταχειριστούμε έτσι ώστε να κατανοήσουν τη σοβαρότητα του ζητήματος. Είναι ένας πολύ σοβαρός πονοκέφαλος και σωστά το θίγεται η κυρία Μιχολού, γιατί ακούμε δεν ξεκινήσαν καλά-καλά τα σχολεία, ξεκινήσαν οι καταλήψεις. Αυτό είναι αδιανόητο και είναι απαράδεκτο. Έτσι, και δεν μπορώ να καταλάβω στο όνομα κάποιων δημοκρατικών, εισαγωγικά βάζω τη λέξη, διαδικασιών, κάποιοι να ξεσηκώνουν τα παιδιά και να κάνουν καταλήψεις με αιτήματα όχι απλώς ανεδαφικά, αλλά αιτήματα τα οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Η λογική δηλαδή το να υπάρχουν 15 παιδιά σε κάθε τμήμα, προφανώς είναι το ιδεατό, είναι το ευκταίο. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχουν καινούργιοι χώροι, καινούργια σχολεία, τα οποία και μάγοι να ήμασταν, και όποια κυβέρνηση και να ήταν, προφανώς και δεν μπορούσαν να κάνει από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εφαρμόζουμε τις οδηγίες που λέει έως 25 παιδιά σε κάθε τμήμα το maximum, να φοράνε τα παιδιά τις μάσκες και να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσεκτικά γίνεται. Και αυτό στη συντριπτική πλειοψηφία γίνεται. Βέβαια έχουμε περιπτώσεις όπου είτε κάποιοι γονείς, γιατί είναι αρνητές της μάσκας, μεταφέρουν αυτό το κλίμα και στα παιδιά τους, τα οποία στη συνέχεια ξεσηκώνουν τα υπόλοιπα παιδιά.
είτε κάποιοι άλλοι γονείς για μικροκομματικούς λόγους, γιατί υπάρχουν και τέτοιες καταγγελίες. Ξεσηκώνουν τα παιδιά τους να πρωτοστατούν σε αυτές τις ενέργειες και δυστυχώς τα υπόλοιπα παιδιά με τη λογική, την παιδιάστηκε και τις αφέλειες ότι εντάξει θα χάσουμε λίγες ώρες μάθημα και όλα τα σχετικά, ανταποκρίνονται και κάνουν καταλήψεις. Θεωρώ ότι είναι ζητήματα τα οποία είναι καταδικαστία, είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ήδη στη Θεσσαλονίκη επενέβη αυτεπάγγελτα εισαγγελέας ανηλίκων και διάταξε προκαταρκτική έρευνα. Προφανώς και πρέπει να γίνει. Χθες είχαμε τραυματισμό μαθήτρια στο σχολείο της Θεσσαλονίκης που κατάληψε. Υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας των παιδιών μας. Σαφώς και πρέπει να σεβόμαστε την άποψη των παιδιών, σαφώς και πρέπει να τα ακούμε. Αλλά θα πρέπει και αυτά να μάθουν ότι στις δημοκρατίες δεν λύνονται τα προβλήματα με καταλήψεις ή προβάλλοντας ανεδαφικά αιτήματα τα οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Ακόμη και να έχει την καλύτερη δυνατόν θέληση η κυβέρνηση που την έχει, πώς θέλει να το πρόβλημα να βρεθούν άλλοι χώροι έτσι ώστε τα τμήματα να μην ξεπερνούν τα 15 σε κάθε τάξη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και προϋποθέτει μια μεγάλη προετοιμασία, γιατί αφενός πρέπει να βρεθούν οι χώροι, οι εκπαιδευτικοί, αλλάζει όλο το πρόγραμμα. Θέλει ένα πολύ δυνατό συντονισμό που θα μπορούσε να γίνει με μια προετοιμασία, φαντάζομαι, ενός χρόνου πριν, ίσως όχι κάποιων μηνών. Προφανώς. Και κανείς δεν υπολόγιζε ότι ο κορονοϊός θα επιμένει τόσο δυνατά. Άλλωστε, όταν βγαίναμε νικητές, πολύ δυνατοί νικητές, στα τέλη Μαΐου, όταν είχαμε σχεδόν μηδενίσει τα κρούσματα, οι εκτιμήσεις όλων και ειδικότερα των γιατρών, των ειδικών, των λοιμοξιολόγων, λέγανε ότι θα περάσουμε ένα όμορφο και ήσυχο καλοκαίρι, με λίγη προσοχή κτλ. Αλλά θα είναι ήσυχο. Και μετά τις 15-20 Οκτωβρίου, όταν επανεμφανιστούν οι γρίπες, μπορεί να επανεμφανιστεί και ο κορονοϊός, ο οποίος θα είναι πιο εξασθενημένος. Τελικά όμως, ούτε οι ίδιοι σε αυτά τα οποία λέγαν δικαιώθηκαν, γιατί δυστυχώς δεν είχαν προβλέψει την αντοχή του κορονοϊού και το ότι, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπήρχε ο εφησυχασμός αυτός το καλοκαίρι, δεν την είχε κανένα στοιχειώδες μέτρο προφύλαξης. Και έγινε αυτό που έγινε. Στο οικονομικό κομμάτι, τώρα, κύριε Υπουργέ, είχαμε πρόσφατα και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, η οποία βεβαίως ήταν πρωτόγνωρη και αυτή. Η αλήθεια είναι έτσι πως έγιναν τα πράγματα λόγω κορονοϊού. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Θεσσαλία. Γενικότερα τα μέτωπα και οι προκλήσεις είναι πολλές. Από τη μία είναι όλα όσα άφησε πίσω του στο πέρασμά του ο Ιαννός, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Από την άλλη είναι όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι οι οποίοι έχουν πληγεί, η έντονη ανησυχία και ο προβληματισμός για την επόμενη ημέρα. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κλάδος που δεν ανησυχεί. Θα έβλεγα τον τουρισμό, το έχουμε ξαναπεί, τα καταστήματα, όλοι οι κλάδοι. Οπότε, πώς βλέπετε το επόμενο διάστημα, επαρκούν αυτά που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση? Αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν σε μια περίεργη, έτσι, υποπερίεργη καταστάσεις στην ομιλία του Πρωθυπουργού το προηγούμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ήταν πραγματικά πολύ σημαντικά. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για ενίσχυση των επιχειρήσεων, των εργαζομένων αλλά και των ανέργων, που πιστεύω ότι απαντάει ουσιαστικά και δραστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων λόγω της πανδημίας. Και προφανώς όλα αυτά στα πλαίσια των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Από εκεί πέρα έχουμε πει πολλές φορές, το λέμε για μια άλλη φορά. Ευχόμαστε και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι έτσι ώστε να μην αναγκαστούμε να πάρουμε ακόμη σκληρότερα μέτρα, να μην συστήσουν οι επιδημιολόγοι, οι λοιμοξιολόγοι, οι γιατροί, να μην συστήσουν και άλλα μέτρα περαιτέρω που μπορούν να δημιουργήσουν, να οδηγήσουν και σε lockdown γενικότερο. Η πρόθεση είναι, αν υπάρχουν κάπου κόκκινες περιοχές, να υπάρχει αντιμετώπιση με τοπικά μέτρα για να μην νεκρώσει η οικονομία. Γιατί πραγματικά αν πάμε σε ένα γενικό πανεθνικό lockdown, φοβάμαι ότι η κατάσταση στην οικονομία θα επιβαρυνθεί τόσο πολύ που δεν ξέρω τι θα μπορέσουμε να σώσουμε. Φαίνεται όμως προς το παρόν ότι η αντιμετώπιση του κορονοϊού πάει σχετικά καλά σε άλλες περιοχές. Βεβαίως υπάρχουν περιοχές που έχουν έξαρση και εκεί πέρα υπάρχουν τα τοπικά μέτρα. Από εκεί πέρα, αν είμαστε όλοι σοβαροί και ακολουθούμε με προσοχή τις οδηγίες των γιατρών, νομίζω ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Γιατί αν πάμε σε γενικό lockdown, τότε θα έχουμε πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία. Σε σχέση με αυτά που ανακοινώθηκαν, να πω ότι αυτές είναι οι δυνατότητες και οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Είμαστε σε ανοιχτή επαφή και σε επικοινωνία με την κοινωνία, με τους φορείς. Ακούμε, βλέπουμε, καταγράφουμε και όπου χρειάζονται διορθωτικές παρεμβάσεις θα γίνουν. Ο στόχος είναι μέσα από την πανδημία του κορονοϊού, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα καταρχήν στη δημόσια υγεία, αλλά συνέχεια και στην οικονομία,
να βγούμε όλοι αλληλέγγυοι, δεδομένοι, να ξεπεράσουμε το μικρότερο δυνατόν οικονομικό και κοινωνικό κόστος την πανδημία αυτή και τα προβλήματα που έχει επιφέρει στην οικονομία. Και αυτό, όταν λέω όλοι, τι εννοώ? Εννοώ τις επιχειρήσεις, εννοώ τους εργαζόμενους, που είναι δύο απαραίτητοι παράγοντες στην εκτίσωση, γιατί χωρίς επιχειρήσεις δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, αλλά και χωρίς εργαζόμενους δεν μπορούν να σταθούν επιχειρήσεις. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και τους ανέργους, αυτούς οι οποίοι έχουν άλλου είδους προβλήματα, που προφανώς και η πολιτεία θα απλώσει για αυτούς ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας για να επιβιώσουν και αυτοί κατά τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε όλοι μας. Για ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για τις όποιες εξελίξεις διαφαίνεται πως έχουμε στα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν είναι θετικό αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή το ότι απέστειλε τα πολεμικά της σκάφη η Τουρκία και ότι απέστειλε το ερευνητικό της σκάφου στο Roots Race είναι σημαντικό και είναι θετικό. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν είναι μια μικροπολιτική του Προέδρου της Γειτονικής Δημοκρατίας της Τουρκίας, του κ. Ερντογάν. Δηλαδή εν ώψη της Συνόδου Κορυφής 24-25 Σεπτεμβρίου αποσύρω τα πολεμικά μου και το ερευνητικό σκάφος για να μην έχω μέτρα σε βάρος μου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επόμενη μέρα τα ξαναβγάζω. Είναι σημαντικό το ότι φαίνεται ότι δέχεται να πάμε στο τραπέζι του διαλόγου και να συζητήσουμε για αυτό που εμείς αναγνωρίζουμε σαν μόνο πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών, το πρόβλημα δηλαδή που αφορά τον ορισμό, την κατοχύρωση της ΑΟΣ, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, των θαλάσσιων δηλαδή συνόρων μας. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι έχουμε το δίκαιο της θάλασσας στο διεθνές δικαίωμα το μέρος μας και λέμε ότι είναι αναφέρει το δικαίωμα της χώρας, βεβαίως να πάμε και στα 12 ναυτικά μίλια. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία δεν είναι μια άλλη ερμηνεία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο, αν δεν μπορέσουμε μέσα από διάλογο να τα βρούμε δυο μας, υπάρχει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπου μπορούμε στη συνέχεια στη συνεννόηση να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω όμως ότι για μας ένα είναι το ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τις δύο χώρες, αυτό ακριβώς που ανέφερα προηγουμένως, το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων μας και τίποτα άλλο. Αν η Τουρκία προσπαθήσει να βάλει στο τραπέζι του διαλόγου και άλλα ζητήματα, προφανώς και δεν τα δεχτούμε, γιατί δεν δεχόμαστε ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα. Από εκεί πέρα, εγώ χαιρετίζω σε πρώτη φάση το δείγμα καλής θέλησης που έστειλε ο κ. Ερντογάν αποσύροντας τα πολεμικά του πλοία και το ερευνητικό σκάφος από τις συγκεκριμένες περιοχές που ακουμπούσαν άμεσα και ήταν παρέμβαση και στην περιοχή μας. Και ελπίζω ότι ο διάλογος θα είναι ουσιαστικός, πραγματικός, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί προφανώς και θέλουμε μια συμμαχική φίλη ξανατολών, όπως έχουμε άλλωστε και με τις χώρες από βορρά. Και κυρίως θα μπορούσαμε να πούμε, Υπουργέ μου, ειλικρά της Τουρκίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μην είναι ένα παιχνίδι μικροπολιτικής για να αποφύγει τις κυρώσεις τώρα ενώ ψηνόδου κορυφής και την επόμενη μέρα ξαναβγάλει πάλι τα πλήρη. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία σας.